ήταν υποψήφια προς αποχώρηση. Σώθηκε από την κολλητή της, τη Χριστιάνα, που είχε διπλή ψήφο. Είναι η μορτασία μας και θέλω αυτή την εβδομάδα υποχρεωτικά να τα πάει καλύτερα. Αυτό. Ακριβώς όπως το είπα, θέλω να τα πας αυτή την εβδομάδα πολύ καλύτερα. Ελπίζω. Ελπίζεις. Να σου πω, έχω μάθει ότι έχεις ένα μικρό προβληματάκι στο ματάκι σου, ε. Ναι, και για αυτή την εβδομάδα δεν θα μπορέσω να βγάλω τη γυαλιά μου, θα είναι μόνιμα στο κεφάλι μου. Δεν μπορείς να το βάψεις, ε. Ναι, και δεν μπορώ να δω και καλά. Όμως είναι κάτι που θα περάσει τώρα αυτές τις μέρες, δεν είναι? Ναι, την επόμενη εβδομάδα θα είμαι εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Λίγη υπομονή θέλει, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να γίνει πολύ ζώρικο. Ναι. Και χαλάει και η διάθεσή σου, δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία, αλλά τέλος πάντων. Αρκετά. Πες μας πού πηγαίνεις έτσι. Λοιπόν, εγώ είμαι στη Νέα Υόρκη και θέλω να επισκεφθώ ένα μουσείο στο οποίο η Τζούντι Σικάγο, η οποία είναι μια φεμινίστρια καλλιτέχνης, έχει έκθεση. Και πάω εκεί πέρα να και το δω. Και πας εκεί. Πολύ ωραία. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε ένα σχεδόν... Όχι, δεν είναι ακριβώς ίδιο. Θα στο φέρω όμως μια μέρα να το δεις. Ένα σχεδόν ίδιο τσαντάκι. Αλήθεια, είναι vintage. Κι εγώ. Vintage. Βαθμολογήστε. Καταρχήν καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην είσαι καλά, αλλά λίγο να χαμογελάς. Θα σου φτιάχνει και εσένα τη διάθεση, γι' αυτό ναι, το λέω. Προσπαθώ. Τώρα θα μου πεις, με αυτή τη βαθμολογία, πώς θα χαμογελάς, θα σου πω. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Γιατί δεν είναι και καλή βαθμολογία. Όχι. Αλλά το έχετε πάρει έτσι πολύ μονότερμα, έχει 2 εβδομάδες. Δεν είστε... Εντάξει, δεν πειράζει, είμαστε και προς το τέλος. Ναι. Οπότε δυσκολεύουν τα πράγματα. Αρκεί να είναι αντικειμενική. Λοιπόν, Δώρα, έχεις βάλει 2. Mm-hmm. Ξέρεις τι, με χαλάει πάρα πολύ το τζιν, το παντελόνι. Αν είχες βάλει ένα δερμάτινο... Γιατί? Θα το είχες ανεβάσει πολύ περισσότερο το look σου. Μα ταιριάζει χρωματικά με τη διαφάνεια, με τη γούνα. Έχω συνδυάσει καφέ στοιχεία, άρα γιατί να βάλω δερμάτινο? Μπορούσες να βάλεις και ένα καφέ δερμάτινο, άμα ήθελες να το συνδυάσεις με τα καφέ στοιχεία. Αν δεν ήθελε. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου το ρίχνει πάρα πολύ το ντύσιμό σου, το συγκεκριμένο γιατί παντελόνι. Γιατί είναι αυτό εδώ πέρα ένα απλό τζιν παντελόνι για να το ρίξει? Κοίτα, δεν είναι απλό, απλά δεν μου ταιριάζει στο σύνολο της εικόνας καθόλου. Ούτε με το τζάκετ μου ταιριάζει, ούτε με την μπλούζα μέσα. Δεν ξέρω, είναι λίγο μπερδεμένο βασικά. Ναι. Και το τούλι είναι λίγο και τσαλακωμένο και κομμένο από τη μία πιο κοντό. Από όχι, την άλλη... εγώ το έχω βάλει έτσι, να πέφτει ασύμμετρα. Ναι. Και είναι τούλι, τσαλακώνεται. Κοίτα, ενώ συνδυάζεται πολύ με το γουνάκι που έχεις βάλει από πάνω και μ' αρέσει, δεν μου κολλάει σαν σύνολο όλο αυτό. Δηλαδή τα κομμάτια δεν είναι άσχημα, ούτε το τζιν είναι άσχημο. Απλά δεν μου αρέσει το σύνολο αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν κατάλαβες. Κατάλαβες. Ναι. Στο περίπου. Εντάξει. Δεν της αρέσει το τζιν καθόλου? Το τζιν. 2 για το τζιν. Τα νέα. Δεν θα τα πω καλά, δεν θα τα πω και άσχημα, είναι ότι η μέσος όρος βαθμολογίας είναι 2. Mm. Ε? Ναι. Ε. Mm. Mm. Ας πάμε στις κρετές. Για πάμε. Μήπως γίνουν εκεί τα πράγματα καλύτερα, σκέφτομαι, Ορτασία. Μακάρι. Για να δούμε.